Γεια σας, βρισκόμαστε στο χωριό Ασπρονέρι Δημοτήχου. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη τον Τσοπανούδη σε ένα από τα χωράφια που καλλιεργεί αμυγδαλές και παράγει γνήσια αυθεντικά τοπικά προϊόντα με βασική ύλη, το αμύγδαλο. Βλέπετε και εδώ χαρακτηριστικά η σοδιά φέτος πώς είναι. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Καλημέρα, να είστε καλά. Μας έκανε εντύπωση και γι' αυτό ζητήσαμε να βρεθούμε στον τόπο που καλλιεργείς, γιατί τα προϊόντα σου ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν στον Εύρο και να τα αναζητεί ο κόσμος. Πες μου, πώς ξεκίνησες, νέος άνθρωπος, νέος αγρότης, πώς ξεκίνησες, πώς το σκέφτηκες αυτό? Λοιπόν, η ιδέα μου ήταν ότι επειδή έχω κάποια χωράφια, έχει κάποια κτήματα ο πατέρας μου και τα βάζει με τις κλασικές καλλιεργίες, βαμβάκι, σιτάρι, ηλιόσπορα και αυτά που βάζουν στην περιοχή μας. Ήθελα να κάνω κάτι πιο καινοτόμο. Ξεκίνησα το 2010, έβαλα τα πρώτα μου δέντρα, περίπου στα 25 στρέμματα, 800 δέντρα. Μετά από 2 χρόνια ξαναέβαλα άλλα 25 στρέμματα. Βέβαια το ρίσκο ήταν μεγάλο, γιατί η περιοχή μας είναι λίγο δύσκολη με τους χειμωνιάτικους παγετούς. Βέβαια μου αρέσει να ρισκάρω. Ξεκίνησα λοιπόν με αυτά, με πολλή όρεξη, με πολύ μεράκι, με πάρα πολλή δουλειά, προσωπική δουλειά, για να καταλήξουμε σε αυτό που βλέπετε εδώ. Μου έλεγες νωρίτερα κάτι πολύ ωραίο, ότι επί τουρκοκρατίας, όπως λένε οι παλιότεροι, εδώ είχε μεγάλη παραγωγή αμύγδαλου. Ναι, στην περιοχή μας, παλιά επί τουρκοκρατίας, είχαν πάρα πολλές αμυγδαλές. Με το πέρασμα των χρόνων αυτές τις ξύλωσαν, διότι είχε πάρα πολύ χειρονακτική εργασία. Δεν υπήρχαν χέρια, δεν υπήρχαν τα μέσα για να τα μαζέψουν, οπότε τις ξύλωσαν. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι έφτασε ο καιρός να βάλουμε ξανά τέτοιες καινοτόμες καλλιέργειες, ειδικά το αμύγδαλο, γιατί είναι ένα κλίμα τέλος πάντων που ευδοκιμεί πάρα πολύ και έχει πολύ καλή ποιότητα. Είναι το κλίμα, είναι το έδαφος που ευνοεί το αμύγδαλο. Ναι. Τώρα αυτό εδώ που βλέπω, ας πούμε, αυτό η σοδιά εδώ είναι πολύ καλό. Βλέπω χαμός και αυτό το κλαδί. Φέτος, και σε αυτό εδώ βλέπω γίνεται χαμός. Ναι. Είναι καλή παραγωγή φέτος. Βέβαια μας επηρέασαν κάποιες παγωνές που έκανε αργά το Μάρτι. Αλλά πάμε καλά. Προς το παρόν πάμε καλά. Ναι. Το επόμενο βήμα, να αρχίσεις να αξιοποιήσεις, να μην πουλάς τα αμύγδαλα χοντρικής, να τα αξιοποιήσεις ο ίδιος και να παράγεις με το όνομά σου προϊόντα. Αμυγδαλόπαστα, αμυγδαλοβούτυρο. Πώς ξεκίνησες, πότε το ξεκίνησες και πώς το σκέφτηκες? Το αμυγδαλοβούτυρο το ξεκίνησα πέρυσι σε πειραματικό στάδιο, πιο πολύ για μένα, για την οικογένεια. Έβγαλα λίγα αμυγδαλοβούτυρα, είδα ότι το προϊόν είναι εξαιρετικό. Έδωσα κάποιους φίλους, σε γνωστούς, τους άρεσε πάρα πολύ. Και φέτος ξεκίνησα πιο επαγγελματικά. Έβγαλα μεγαλύτερες ποσότητες και το προϊόν γίνεται ανάρπαστο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν ξέρω. Και εκτός από αμυγδαλοβούτυρο, τι άλλο παράγεις πλέον σαν προϊόντα δικά σου, με το όνομά σου? Είναι το αμύγδαλο και το αμυγδαλοβούτυρο. Βέβαια έχω και άλλες καλλιέργειες που είναι οι φακές, είναι τα ρεβίθια, είναι το σουσάμι, το ταχίνι που κάνω. Παράγεις και ταχίνι, δηλαδή. Παράγω και ταχίνι, ντόπιο σουσάμι, ντόπια ποικιλία. Είναι και αυτό μέσα στα... Πάμε λίγο μέσα στα δέντρα, μιλώντας να μου πεις, δεν τα επεξεργάζεσαι εσύ, τα προϊόντα τα δίνεις αυτή τη στιγμή σε επεξεργασία? Δίνω εγώ το προϊόν μου, το επεξεργάζονται, το κάνουν με αμυγδαλοβούτυρο, αλλά στο μέλλον έχω στο πρόγραμμα να κάνω μια οικοτεχνία δικιά μου, να κάνω το προϊόν μου όπως το επιθυμώ εγώ. Για να το... Πουλάς κατευθείαν εσύ? Πουλάω κατευθείαν εγώ ο ίδιος και να το κάνω καθετοποιημένη, δηλαδή, παραγωγή. Καθετοποιημένη παραγωγή. Αυτό είναι το μελλοντικό μου σχέδιο. Πέρα από εσένα, πόσα άλλα άτομα ασχολούνται, η οικογένεια ή παίρνεις και ανθρώπους να βοηθήσουν, γιατί είναι πολλά τα δέντρα από ό,τι ακούω. Ναι, σίγουρα η οικογένεια απασχολείται και όταν είναι συγκομιδή απασχολώ και άλλο προσωπικό, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Είναι πάρα πολλά τα δέντρα. Τα προϊόντα που παράγεις, πού τα διαθέτεις? Σε βρίσκουν, έχεις κάποια καταστήματα που ήδη τα έχεις βάλει? Τα διαθέτω στην τοπική αγορά πρώτα.
σε κάποια σούπερ μάρκετ, ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, μανάβικα, εδώ στην τοπική αγορά. Mm-hmm. Και εκτός αυτού με βρίσκουν μόνοι τους οι πελάτες. Δοκιμάζουν το προϊόν, η καλύτερη διαφήμιση πιστεύω είναι από στόμα σε στόμα. Και με βρίσκουν, παίρνουν τηλέφωνο χωρίς να τους ξέρουν, να τους γνωρίζω. Και μου ζητάνε αμύγδαλα και αμυγδαλοβούτυρο. Επειδή υπάρχει μία τάση και είναι και λίγο μόδα, αλλά γενικά υπάρχει μία τάση του κόσμου να ψάχνει τέτοια τοπικά, αυθεντικά, γνήσια προϊόντα σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Εκτός Εύρου, έχεις ήδη δεχτεί κρούσεις να στείλεις προϊόντα που μπορούν να το βρουν κάποια καταστήματα με τέτοια προϊόντα? Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα πριν λίγες μέρες να κάνω μία επαφή με Ελβετία. Θέλω να φύγει το προϊόν προς Ελβετία, να δώσουμε μεγαλύτερη αξία εκεί. Είμαστε σε συζητήσεις, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα προχωρήσει. Ωραία, δηλαδή τα αμύγδαλα του Ασπρονερίου του Δημοτήχου Εύρου θα είναι και στην Ελβετία, έτσι? Θέλω να πιστεύω πως ναι, σε λίγο καιρό θα είναι και εκεί. Ναι, γιατί οι Ευρωπαίοι προφανώς καταλαβαίνεις ότι μετά πρέπει να αυξηθεί και η παραγωγή, ίσως και τα στρέμματα. Έτσι. Και τα στρέμματα. Οι απαιτήσεις είναι πιο μεγάλες, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Γιατί έχω όρεξη, έχω μεράκια σε αυτό που κάνω, απασχολώ προσωπικό, οι ώρες μου είναι πάρα πολλές εδώ, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο, οπότε πιστεύω ότι θα γίνει κάτι καλό. Ναι, είναι σημαντικό και εγώ ένα από τα κίνητρα για να μιλήσουμε μαζί, για να παρουσιάσουμε αυτά τα πολύ ωραία που κάνεις εδώ στο χωριό, είναι ότι να καταλάβει και ο κόσμος ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, με την παραγωγή, με καλών ντόπιων προϊόντων και δεν είναι, ο Εύρος δεν είναι μόνο σινεροφύλακες, στρατιωτικοί και όλα αυτά. Και είναι σημαντικό. Από εδώ και πέρα πώς το σκέφτεσαι? Πέρα από την οικοτεχνία που είπες ότι θα επεξεργάσεις εσύ τα αμύγδαλα, σκέφτεσαι να κάνεις, να επεκτείνεις και άλλα στρέμματα? Ποιοι είναι οι στόχοι σου, τι προβλέπεις? Και την Ελβετία φυσικά που είναι στον δρόμο. Θέλω να επεκταθώ περισσότερο, να βάλω και άλλες καλλιέργειες στο πρόγραμμά μου. Mm-hmm. Δηλαδή, με ενδιαφέρει πιο πολύ ο ξηρός καρπός. Φουντούκια, φιστίκια γίνης. Θα ήθελα να δοκιμάσω να κάνω αυτό το βήμα. Σιγά σιγά βέβαια, δεν μπορώ να τα κάνω απευθείας όλα, αλλά θέλω να ξεκινήσω να δω πώς πάει αυτό. Έχεις προφανώς συζητάς με κάποιους ειδικούς, συμβουλεύεσαι κάποιους γεωπόνους, δεν τα κάνεις από μόνος για να πούμε στον κόσμο, έτσι? Όχι. Οι κινήσεις δηλαδή για τα φυστικά γίνηση και όλα αυτά, αν μπορούν να ευδοκιμήσουν εδώ, ναι, κάνεις κάποιες συνέντευξες, έτσι? Συζητήσεις με γεωπόνους, mm-hmm. που συμβουλευτική εταιρεία, που με δίνουν κατευθύνσεις, έχουν έρθει, είδαν το κλίμα, είδαν το έδαφος, είδαν τις συνθήκες και με πρότειναν ότι καλά είναι να κάνω αυτή την κίνηση να βάλω, mm-hmm. να επεκταθούμε λίγο παραπάνω. Όλη αυτή από την παραγωγή μέχρι την διάθεση, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, που έχεις δει εσύ? Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η παγωνιά. Είναι η παγωνιά στην αμυγδαλιά, είναι η παγωνιά το χειμώνα, το Μάρτιο μας κάνει παγωνές και έχουμε πολύ μειωμένη παραγωγή. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το Θεό, έτσι, από τις καιρικές δίκες. Τα άλλα όλα που εξαρτούνται από τους ανθρώπους και θα πρέπει να στηρίζουν ανθρώπους σαν και εσένα. Στα άλλα όλα είναι θέμα όρεξης και διάθεσης που έχει ο καθένας να δουλέψει. Mm-hmm. Τα δέντρα, όσο τους προσφέρεις, τόσα σε προσφέρουν. Mm-hmm. Είναι ζωντανός οργανισμός, οπότε πρέπει να αφιερώσεις χρόνο και όρεξη και μεράκι. Mm-hmm. Δεν μπορείς να βάλεις δέντρα και να τα παρατήσεις, να τα έχεις έτσι και ό,τι μου δώσουν. Για να πάρεις ενδεχομένως κάποια επιδότηση και τίποτα άλλο. Είναι μικρά παιδιά για μένα. Mm-hmm. Τα ξέρω ένα προς ένα όλα. Τα έχω περπατήσει χιλιάδες φορές. Η ικανοποίηση για σένα, πέρα από μια καλή παραγωγή, ας πούμε, όταν βλέπεις, ας πούμε, εδώ τα αμύγδαλα αυτά να βγαίνουν και να βλέπεις ότι θα έχεις, ας πούμε, παραγωγή, είναι όταν σου λέει ο κόσμος που δοκιμάζει το προϊόν σου, το τι σου λέει? Σίγουρα, είναι αυτό μια ικανοποίηση, ότι είναι ωραίο προϊόν, έχω πάει και στην Αλεξανδρούπολη, έχω πάει και Θεσσαλονίκη, ξαναπήραν οι άνθρωποι, πήραν τηλέφωνο, υπέροχα αμύγδαλα, τι ωραία αμύγδαλα, δεν έχουμε ξαναφάει τέτοια αμύγδαλα. Για μένα αυτό είναι ικανοποίηση. Και επειδή είσαι και εσύ νέος άνθρωπος και ξέρουμε και όλοι εδώ ότι υπάρχει θέμα με την εξέβρεση εργατικών χεριών, με οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με άλλα πράγματα, αφήνει αυτό το εγχείρημα που έκανες, αφήνει λεφτά? Δηλαδή προτρέπεις και άλλους ανθρώπους, νέα παιδιά, να ασχοληθούν με όλα αυτά? Βεβαίως. Με κάτι παρόμοιο? Βεβαίως και αφήνει. Και όταν βγάλει παραγωγή, πάει μια χρονιά καλά, αφήνει σίγουρα πολύ περισσότερο από τις άλλες καλλιέργειες. Σίγουρα προτρέπω στα νέα παιδιά να ασχοληθούν γενικά με δεντρώτες καλλιέργειες, αρκεί να έχουν
όρεξη. Εάν δεν υπάρχει όρεξη, δεν υπάρχει μεράκι, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Και προφανώς έχει στήριξη τη οικογένεια, έτσι. Σίγουρα. Τη σύζυγου, των παιδιών. Σίγουρα, γιατί και εγώ έχω υποχρεώσει, έχω οικογένεια, έχω παιδιά. Λείπω πολλές ώρες από το σπίτι, με θέλουν και αυτοί. Αλλά προέχει η δουλειά και τα δέντρα. Ωραία. Γιάννη, εύχομαι καλή παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Να πάει καλά και να αυξηθούν τα στρέμματα και το αμύγδαλο του ασπρονερίου να φτάσει σε όλο τον κόσμο, αν είναι δυνατόν. Γιατί ο κόσμος τα καλά πράγματα τα ψάχνει. Το εύχομαι κι εγώ. Μακάρι να πάνε καλά. Και είπαμε, πρώτο ο Θεός να μας βοηθάει να πάει καλά, να μην κάνει παγωνές για να βγάζουν παραγωγή. Ωραία. Εγώ μόνο αυτό φοβάμαι, τίποτα άλλο. Τη δουλειά δεν τη φοβάμαι. Οπότε πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά.